Καλησπέρα σας, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, ναι. Ματιαγμένος, θα πω εγώ. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα εδώ πέρα στην ώρα του παιδιού. Χαλαρά, όμορφα, σε μια ήσυχη Πέμπτη, θα λέγαμε. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, είναι θετικό. Βλέπουμε το Γιάννη Νάτο αυτή τη στιγμή στο Air Sports να κάνει από απόσταση συνέντευξη τον. Τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς. Το Βλάντο. Γνωστό και ω Βλάντο. Μάλιστα. Τι ωραία αυτά τα νέα ήθη και έθιμα από απόσταση. Σαν εμαλωμένοι. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Σούπερ Κάπ. Μαζεύτηκαν να παίξουν εκεί πέρα τα παιδιά. Καλά κάνουν. Καλό ήταν, ωραίο είναι. Ωραίο, μπασκετάκι παίζεται. Μάγκη γιατρά. Μόνο Μάγκη γιατρά είμαστε. Μόνο. Exclusively. Που λένε άρα. Τηρούμε το αναλογικό. Θα το και καλό μπασκετάκι. Θα το πάρει. Έχουμε τον Νίκο που είναι ματιαγμένο. Αν ξέρει κάποιο να ξεματιάζει. Όχι, ρε, δεν είναι θέμα ματιάζει. Ρε, μάτι είναι, σου λέω τώρα. Μάτι είναι. Μπαίνει με το σκύλο μέσα στο ασανσέρ. Με τις βλακίες, μην ακουμπήσεις, μην κάνεις μυράνες, πατάς με τον αγκώνα το νούμερο που θέλεις, δεν πατάς τελικά το νούμερο που θέλεις, κατεβαίνεις πιο κάτω, βγαίνει ο σκύλος, εσύ κρατάς τους καφέδες, όπως γυρνάς και κρατάς το σκύλο, πέφτουν οι καφέδες κάτω, εκνευρίζεσαι μετά γιατί δεν πίνεις καφέ. Ωραία. Ωραία, δηλαδή ήταν διάφορα πράγματα τα οποία συνέβησαν, ούτως ώστε να διετελεστεί αυτός ο πονοκέφαλος. Μόλις κλείσουμε το φίλο Πέρλιν τώρα, θα σου πω μια ιστορία με καφέ που είπες, που έπεσε κάτω. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Ναι, ναι. Δεν περίμενε. Πάμε στο δεύτερο. Καλησπέρα. Έλα Νίκο. Έλα ρε πλεωμένη. Μοσχοβίτης, πού είσαι χαμένος? Εγώ που είμαι χαμένος? Εγώ είμαι εδώ μια εβδομάδα, εσύ πού είσαι? Εβδομάδα δύσκολα. Α, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα δύσκολα, άσε. Παντζηλίκια τώρα. Τι γίνεται λοιπόν, από δύο λόγια ήθελα πρώτα για το μπάσκετ που με ενδιαφέρει πολύ. Το μπάσκετ ρε πλεωμένη, δεν ασχολείται κανένας ρε φίλε. Λοιπόν, είδα αυτά τα δύο τα τσίρκο, τα μεγάλα, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μετά από 50 φιλικά που έχουν κάνει είναι για να πάνε να παίξουν τους κλόουν. Κάτσε ρε κλόουν. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι αυτοί οι παίχτες που έχουν πάρει δύο. Πιστεύεις αυτά με τελικούς μπάσκετ λίγκ φέτος? Ο Άρης το μόνο αντίπαλο που έχει για το πρωτάθλημα θα είναι ο Προμηθέας φέτος. Λοιπόν, και ίσως λίγο το Περιστέρι. Οι άλλοι είναι μόλις αποκτήσει ρυθμός αγώνων ο Άρης. Αυτήν την ΑΕΚ και αυτόν τον Παναθηναϊκό θα τους έχει για πρωινό. Δεν τους βλέπει, ναι. Δεν τους βλέπει με τίποτα. Δηλαδή τώρα. Ο Παναθηναϊκός, αυτοί οι παίκτες, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι σε τραγική κατάσταση. Αυτοί οι παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός είναι αδύνατο να παίξουν άμυνα. Ο καθένας τους θέλει από μια μπάλα μόνος του. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι με τον Ηρακλή που είδα. Άκουσα. Και γαυροβολήθηκε. Ο Ηρακλής είναι να τον κλαίνει ρέγγες. 96 πόντους έβαλε και έχασε το παιχνίδι από πού? Από τον κεραυνό. Σιγά σιγά αυτοί θα χάσουν και από το πρωτοβρόχι, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Αυτοί είναι να πέφτουν στο Θερμαϊκό να πνίγονται. Άμα βγάλεις το Χάλαντ. Επίσημο μάτς σεζόν είναι, ρε. Άμα βγάλεις το Χάλαντ, Νίκο, οι άλλοι είναι. Είναι πρώτο επίσημο μάτς τη σεζόν. Εγώ τα είπα πριν από ένα μήνα αυτά, όταν είδα το ρόστερ του Ηρακλή. Δηλαδή. Άμα βγάλεις το Χάλαντ, οι υπόλοιποι είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Λεωμένη. Πού τους βρήκαν και τους πήραν και εντωμεταξύ. Λεωμένη. Έχουν χρήματα. Ναι, ποιος μίλησε. Για την ομάδα δεν μας είπες τίποτα όμως. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Τώρα θα πω. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε ένα παιχνίδι, ξεκινάμε. Άντε να δω. Όπως είδα, ο Τσάλμερς είναι μια ομάδα μόνος του. Λοιπόν, πού το είδες? Το μάτς του Σάββατο. Πού το είδες? Αφού δεν είχε εικόνα. Δεν είχαμε εικόνα, βλέπω τους παίχτες, τι ανάγκη να δω το παιχνίδι τώρα. Άραστε. Λοιπόν, δεκτό. Αυτό το παιχνίδι, ναι, ναι. Του Σαββάτου, ναι, ναι. Ο Τσάλμερς θα το καθαρίσει μόνος του, δεν χρειάζεται βοήθεια. Λοιπόν, θα κερδίσει τουλάχιστον 15-20 πόντους το Σαββάτου Άρης και αυτά τα παιχνίδια έτσι θα πηγαίνουν. Είναι μεγάλη ποιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει ομάδα όπως είχε με τον Μακνίλ. Εκείνη την περίοδο με τον Μακνίλ και τον ο Κάρο Γουάιτ, έτσι δεν λεγόταν. Ναι, ναι. Από τότε έχει ο Άρης να έχει τέτοια ποιότητα. Mm-hmm. Και βλέπω που λες, Νίκο, τους πόντους στο μάτς με τη Λάρισα, στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Και τι βλέπω. Τι βλέπεις? Μούρτος ένα πόντο. Ω, απίστευτο. Ένα και να καίει. Ξεσκίστηκε πάλι ο Μούρτος. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια... Πάλι δεν μπορεί να βάλει τις βολές. Θα κέρδισε καμιά 4-5 βολές
και δεν θα βάλει τη μία. Δεν είναι υιοθετή εκπομπή. Συνεχίζει. Είχε Γιάννη, τι είχα πάντα με τον Μούρτο δηλαδή. Έλα και τον έχει φάει τον άνθρωπο. Άμυνα, είπαμε κάτι. Που έφυγε. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο τώρα, το ποδόσφαιρο πήρε το δρόμο του. Ο αποκλεισμός έχει ονοματεπώνυμο. Το είπα αυτό την επόμενη μέρα, το είπα. Ότι ο αποκλεισμός του UEFA έχει ονοματεπώνυμο. Και λέγεται Μίχαελ Λένινγκ. Ναι. Τραγικός ήταν αυτός. Τραγικός προπονητής δηλαδή. Το κατάλαβε και ο Χαριστέας. Και δήλωσε παρέτηση και ο Χαριστέας, γιατί αισθανόταν κάπου ένοχος και ο Χαριστέας, που εμπιστεύτηκε τον συγκεκριμένο προπονητή. Και λέμε δεν έπαιξε η ομάδα, μα ήταν μπλοκαρισμένος ο ίδιος ο προπονητής. Πώς είναι δυνατόν να ξεμπλοκαριστούν οι παίκτες? Το μάτι ήταν 1-1, 1-1, ισοφάρισε ο Άρης, ανέβηκε η ψυχολογία των παικτών και είχε 30 λεπτά να λήξει το παιχνίδι. Και τι έκανε ο Φωστήρας, ο προπονητής? Έβγαλε τους αμυντικούς και έβαλε επιθετικούς. Κλωμένη, περίμενε λίγο ένα λεπτό, περίμενε να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο, περίμενε. Κουράγιο για να το καθιερώσουμε και του χρόνου φυσικά να το δούμε με ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι, με οικογένειες και παιδιά. Ως πρόεδρος του συνδέσμου, τι σας λέει κύριε Γαλατσόπουλε το γεγονός ότι τα δύο φαβορεί, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έμειναν μακριά από το μεγάλο τελικό? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα οποία. Νομίζαμε να πει κάτι για τον μπάσκετ ουσιαστικό. Έλα, Κλεωμένη. Νόμιζα ο Καρυπίδης θα μιλούσε. Κύριος Γαλατσόπουλος. Κολλητός μας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Ένινγκ ότι είχε 30 λεπτά ο Άρης, 30 λεπτά ο Άρης, και αντί να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του τι ήθελε να κάνει, τα μπέρδεψε ακόμα χειρότερα. Έβγαλε τα μπακ, το δεξί και τον αριστερό μπακ, έκανε τα τον Ντάτκο. Πάμε παρακάτω, ρε. Τα πάμε αυτά. Ναι, δεν μπορώ να τα πω. Τα λέω σιγά-σιγά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Το έβαλε επιθετικούς. Καλά, βάζεις επιθετικούς. Στην άμυνα, ποιος θα τρέξει να μαρκάρει? Τώρα τι θα δηλαδή γίνει με το Μάντζιο? Έχεις άλλο προπονητή τώρα. Ο Ένικ έφυγε πριν μια εβδομάδα. Ναι. Ο Μάντζιος στις ομάδες που έχει πάει, στο Πανθρακικό δηλαδή. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, Πανιώνιο, έχει πάει στο Πανθρακικό. Λεβαδιακό. Μπράβο. Έχει πάει στην Λαμία. Ναι. Και πάντα οι ομάδες του πραγματικά μάτωνες για να κερδίσεις τις ομάδες του. Ναι, αλλά δεν πρέπει να παίξεις και μπάλα, Κλεωμένη. Αυτές οι ομάδες βέβαια δεν είχαν ποιοτικό ρόστερο όπως έχει ο Άρης τώρα. Ναι. Και δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο να βγάλει και επιθετικούς προσανατολισμούς, έτσι. Ναι. Στον Άρη τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα θα παίξει σε κάποια παιχνίδια, θα παίξει και αμυντικά, αλλά σε κάποια παιχνίδια θα παίξει και επιθετικά. Ας πούμε μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στον Ολυμπιακό, δεν θα βγει Άιντε μπροστά. Θα κρατάει πίσω την άμυνα και θα βγαίνει με αντιπιθέσεις. Στο μάτι της Κυριακής τώρα με τα Γιάννηνα, μπαίνεις μέσα και τους παίρνεις αδαβέρτα αυτός. Αυτός τους βάζει 10 γκολ την Κυριακή. 7-0, είναι 10-0. Εντάξει, okay. Εκτός τόπου και χρόνου είναι αυτή τώρα. Πια δεν ξέρω καταρχήν το ρόστερ. Άκουσα, Νίκο, εσύ το είπες. Έχει λέει έναν καλό παίκτη τα Γιάννηνα που το λένε Κάστρο. Σοκ. Αλήθεια είναι αυτό? Σοκ στο Βικελίδη, διπλώχεται τα Γιάννηνα. Ποιον Κάστρο, ρε Νίκο, ποιον Κάστρο? Και το είπα και το πρωί. Τσίψιος λέγεται το παιδί. Ναι, ο Κωνσταντίνος μαζί με τον Παδομανολάκη. Τον λέω τι Κάστρο και Φρούριο τον λέω. Τι είναι αυτοί οι παίκτες, λέω. Αυτοί εδώ πέρα θα έρθουν να χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, εγώ το βλέπω κανένα. Εγώ το βλέπω κανένα 3-4-0 την Κυριακή. Μάλιστα, ναι. Πάρ' το 1-0. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ, για να πάμε και στους επόμενους, ναι. Βάλε και τον επίλογο. Χαθεί η μπάλα στον μπάσκετ. Το μπάσκετ 10-15 πόντους, δηλαδή θα είναι 54-73 κάπου εκεί. Το κρατάμε και το παίζουμε. Έγινε, Κλειωμένη, να είσαι καλά. Φιλιά, σε περιμένουμε και αύριο. Στον επόμενο, παιδιά, είστε πολύ, όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Καλά εσείς. Ωραία. Είμαι ο Ηρακλειδέας της εκπομπής που παίρνει. Έλα. Έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν, κύριε, αυτά που άκουσα την προηγούμενη ώρα τα προσυπογράφω με τα δυο τα χέρια. Ποια από όλα? Δηλαδή να αγιάσει το στόμα σας. Αυτά που έλεγε ο Τσαλτίδης. Τι έλεγε? Ότι ό,τι γίνεται στον Άρη και στον Ηρακλή βγαίνει με τη μία πρωτοσέλιδο. Δεν πληρώσανε καμιά ΔΕΗ. Ενώ όλα τα πάω και τα κρύβουνε. Είναι γεγονός. Τι κρύψαμε του ΠΑΟΚ, κύριε? Τα κρύβεται. Τα κρύβεται. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Τα ΜΜΕ έχουν ασχοληθεί το ίδιο όταν γίνεται μια στραβή στον Ηρακλή και το ίδιο στην κόντρα με την Ξάνθη, με την υπόθεση Ξάνθης.
ή έχουν πέσει όλοι πάνω να υπερασπιστούν τον ΠΑΟΚ. Τι να γινόταν όλα στην κόντρα με την Ξάνθη. Έξι μήνες αυτό σχολιόμασταν. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα για ποιο λόγο το λέω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι δύο παλικάρια τα οποία Θεσσαλονικής, οι οποίοι κάνουν μια διαδικτυακή εκπομπή. Mm-hmm. Έχουν και στοιχηματικό site. Αχα. Και θέλουν διάφορους καλεσμένους. Ναι, θέλετε ναι. να πω το όνομα, το φίλοι μας είναι. Αδέλφια μας. Ωραία, λοιπόν, εγώ τους εκτιμάω πάρα πολύ. Αν και δεν τους ξέρω προσωπικά. Οι Μπεταράδες. Μπράβο, οι Μπεταράδες. Ο Αριστοτέλης και ο Τέος. Μπράβο. Ανεβάζουν φωτογραφία ότι ο επόμενος καλεσμένος είναι ο Καραπαπάς, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού πλέον. Έχει μια θέση κάπου. Ένας από τους 800 αντιπρόεδρους που έχει Ολυμπιακό. Συμπαθέστε. Ωραία, ναι. Λοιπόν, από κάτω βρέθηκαν 50 σχόλια παοξίδων, τα οποία τους έλεγαν έσχος, ντροπή σας, το ένα το άλλο, ηθικολόγοι. Ναι. Και ρωτώ εγώ, θέλω να μου απαντήσετε εσείς σαν ουδέτεροι. Ναι. Εάν είχε καλεσμένο τον αρχηγό της εθνικής ομάδος Euro του 2004, ο οποίος έλεγε αποδεδειγμένα σε συνομιλίες με τον δήμαρχο εννοείς. Μονακό, τον μπράβο, ναι, που δεν παρέδωσε την έδρα, κατά την έδρα, ο οποίος συνομιλούσε στις κασέτες με τον δήμαρχο Μονακό Μαγνησίας και έλεγε για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης ναι, να πέσουν οι τάδε, δεν θα πω το κοσμητικό επίθετο. Έτσι είχε πει, Νίκο. Καλέ μου κύριε, από εκείνες τις κασέτες που λέτε, έχετε κρατήσει τίποτα άλλο για διάφορους άλλους ή μόνο αυτό? Θα μου πείτε, έχει να κάνει με την ομάδα, εγώ το καταλαβαίνω. Okay. Ναι. Εγώ κρατάω για την ομάδα. Γενικά από όλες εκείνες τις κασέτες όμως είχε ακούσει και άλλα πράγματα τα οποία σας σοκάρισαν καθόλου ή όχι? Προφανώς, εννοείται ότι όλο το θέμα. Κανένας για εκείνα. Ναι, αλλά έχει αφορθεί και ο Ρέμος. Έχει αφορθεί και ο Ρέμος τότε που τον κατηγορούσαν, αλλά η ΠΑΕ Ηρακλής βρίσκεται στα Τάρταρα. Έχει βρεθεί κάποιος να πει από την ΕΠΟ, διότι ο Ηρακλής τα βάλε και με την ΕΠΟ και έπεφτε κάθε 5 μέρες κατηγορία. Δεν νομίζω να συνέβη το ίδιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε στα πολιτικά δικαστήρια ή τέλος πάντων πήγε στα άλλα δικαστήρια. Ισχύει αυτό που λέω ή όχι? Ισχύει, μάλλον. Ισχύει. Έχει βρεθεί κάποιος, διότι η ΕΠΟ έχει μια συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι έφυγε ο πρόεδρος ή η πολιτική και τελειώνουν τα πεπραγμένα εκεί. Έχει βγει κανένας από την ΕΠΟ να δώσει λεφτά πίσω? Να κάνω μια ερώτηση για την οικονομία της κουβέντας. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά κάνουμε κουβέντα κανονική. Θεωρείς ότι ο λόγος που ο Ηρακλής είναι εκεί που είναι, είναι ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, ότι ο Ηρακλής βρίσκεται εκεί που βρίσκεται λόγω ΠΑΟΚ? Ή θα έπρεπε και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί αναλόγως για διάφορα άλλα δικά του ζητήματα, τέλος πάντων? Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί. Εγώ τι θεωρώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό ήταν σκάνδαλο. Ποιο? Έτσι. Όλο αυτό που έγινε με το. Πώς το λέγανε το σκάνδαλο του ποδοσφαίρου τότε, αυτό που έγινε. Κοριόπολης. Αυτό, ναι. Πώς το λένε. Ήταν σκάνδαλο. Εφόσον τιμωρείς κάποιους, πρέπει να τιμωρείς όλους. Και όχι όταν πηγαίνουν οι ψηφοφορίες στον Παναθηναϊκό να αλλάζουν οι νόμοι κατά το δοκούν. Ο ένας να πέφτει κατηγορία, σωστά, ο άλλος να μην πέφτει. Σωστά. Εξίσου πρέπει να τιμωρηθεί εάν αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένοχος, αποδειχθεί όμως, έτσι, ή ο Ολυμπιακός είναι ένοχος και για τα αδικήματα αυτά πρέπει να τιμωρηθούν αναλόγως και να υποστούν και αυτοί τον εξευτελισμό που υπέστη όλος ο Ηρακλής. Ή δικαιώνεις και τον Ηρακλή ή κάνεις και για αυτούς το ίδιο. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά, γιατί έχουμε κι άλλους που περιμένουν. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Το έχω δει αυτό που είστε, ρε. Ναι. Ορίστε. Ναι, ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ακούμε και τη φωνή μας, κύριε. Απλά, αν μπορείτε λίγο χαμηλώστε λίγο. Άννα, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ευτυχείτε, τι κάνετε? Άντε, ρε, και εγώ λέω ποιος είναι, έλα. Εσύ είσαι έμπειρος και ο Λάζερ, δεν γίνεται τώρα να μου βγαίνεις με ανοιχτό ραδιοφωνό. Νόμιζα ότι είμαι πέμπτος, ήμουν τρίτο τελικά. Είσαι από τους σταθερούς. Μέχρι να κλείσουμε θα έχεις φύγει κιόλας. Θα έχεις βρει διπλό, δύο πελάτες έχεις βρει, όχι ένα, δύο. Τώρα αποβιβάζω, γι' αυτό είναι όλο το θέμα. Σε ποια περιοχή? Στις πολλές εκκλησίες. Μάλιστα. Εδώ είναι καλά. Στις πολλές εκκλησίες. Άρα τα εκκλησίες, δεν. Ναι, το κατάλαβα. Το πολλές μου άρεσε. Κατάλαβα. Λοιπόν, ακούτε σήμερα τι έγινε στην πόλη μας. Πάσετε πλάκα. Για πες. Για πες, καλό πόλιο. Λοιπόν, στην Ισχύ, λίγο πριν την Δραγούμη, έχει ένα παρκαρισμένο να σωγίνει το αριστερά. Είναι μόνο του. Ναι. Και είναι ο τύπος της Δημοτικής Αστυνομίας και γράφει την κλίση. Τι πινακίδες λέτε ότι είχε τόσο κίνητο? Διπλωματικό ήταν, διπλωμάτη? Ναι, ρε, φίλε, είμαι σίγουρος. Ναι, ρε, είμαι σίγουρος. Πώς πάει, φίλε, και πώς και γράφεις με το κίνητο, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν τους ενημερώνουν ότι αυτά έχουν ασυλία από τον νόμο.
Αυτός πρέπει να είναι πολύ. Αυτός πρέπει να είναι δημοτικός. Πρόσεξε, είναι δημοτικός αστυνομικός και νομίζει ότι είναι ο Μόζερ από το Ρεξ. Το θυμάσαι? Ότι λύνει δηλαδή υποθέσεις δολοφονίας και πήγε και έγραψε το διπλωμάτι. Άσε με, ρε φίλε. Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Πραγματικά το βλέπεις και λες, δεν μπορεί να γίνεται. Αυτό εντάξει, αν τον βάλει στη Τιμισκή κάθετα, θα πάρει τηλέφωνο η ελληνική αστυνομία στην πρεσβεία, στην προξενείο και θα θερμοπαρακαλέσει να έρθει ο τύπος να το πάρει το αυτοκίνητο γιατί εμποδίζει την κυκλοφορία. Ναι. Όχι, δεν πάει να το γράψεις. Αρχιματική αστεία. Να πεις, ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε. Κλεωμένη φίλε μου καλέ, αν η Κόλλος Κοβαλίνκα είχε και τον Κάστρο στην εντεκάδα της, δεν θα έλυγε ένα-δύο, θα έλυγε ένα-πέντε. Διότι αυτή που είχε η Κόλλος Κοβαλίνκα, ο Κάστρο, αυτός ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος είναι αυτός ο Κάστρος, είναι 20 φορές καλύτερος από αυτούς. Κάνω λάθος? Τα μάτς όπως αυτό της Κυριακής είναι που πρέπει να πηγαίνουμε πάντα πιο υποψιασμένοι. Ναι ρε φίλε, τώρα μυαλό δεν θα βάλουμε. Νέος προπονητής, πρώτο μάτς του ΠΑΣ. Για δείστε λίγο. 1-0 ρε φίλε, μπορώ να κερδίσω 1-0. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης. Λέει το αισθηκτό μου, αλλά θα δούμε. Δεν με ενδιαφέρει. 1-0 ρε φίλε, δεν θέλω τίποτα άλλο. 1-0, να πάω 15 μέρες διακοπή. Μισό 0. Να ηρεμήσει η ομάδα. 3 πόντους θέλω, τίποτα δεν θέλω. Να κερδίσει η ομάδα, να πάει στην διακοπή. Διακοπή δεν έχουμε μετά. Μετά έχουμε διακοπή ή πιο μετά? Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι. Νομίζω διακοπή δεν έχουμε. Μετά τον Μπάσκετ είναι διακοπή ή μετά την τέταρτη αγωνιστική? Καλή ερώτηση. Η Εθνική παίζει 10 Οκτωβρίου νομίζω. Πόσο παίζει? 10. Νομίζω παίζει. Όχι, μετά τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν τον Παναθηναϊκό. Ό,τι είναι ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Δηλαδή 10-0, 11-0, 4-0. Στο μπάσκετ τι είπε, θα κερδίσουμε μόνο με 15 πόντους. Δεν μαθαίνουν. Εντάξει τώρα, τι είναι αυτά για το κλεωμένο? Αυτό τώρα είναι πρωινό. Στο χαβαλέ τώρα, έτσι τα είπε. Εδώ στο μπάσκετ είπε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Κάτσε μόνο τον Προμηθέα έχουμε αφαιρεθεί. Δεν πάνε εκεί, μου. Θα ξέρω να βγει να είσαι μέσα στους 10 πρώτους και βλέπουμε. Μα τώρα. Τέλος πάντων. Δεν έχει να πληρώσει. Δεν ξέρει θα βγάλει τη χρονιά. Αν 1000 κορονοϊού πράγματα και εμεί μιλάμε για. Με τέτοιο χρέος, με τέτοια πράγματα, δεν βγάζω άκρη, παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Καλό είναι να λέμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ξέρω εγώ πολύ αισιοδοξία, ρε, πάρα πολύ αισιοδοξία, πάρα πολύ. Πάρα πολύ αισιοδοξία. Αυτά κύριε, δεν είναι ο καθένας. Να είστε καλά κύριε Αντώνη, καλή συνέχεια. Μια απόδειξη ότι ο Μοσχοβίτης είναι multitasking, είναι ότι την ώρα που κάνουμε κοπή, διαβάζω στο SDNA, ανέβηκε πριν 10 λεπτά, πρόβλημα και με τσαλμπούρι στον πάγο. Πλάκα, τώρα δεν είναι κι άλλο. Τώρα δεν είναι. Ακούγεται κάτι. iPad, φίλε, μεγάλη δουλειά. Τίποτα. Πολύ μεγάλη δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά. Και πλέον βλέπει ότι έχω εξελιχθεί τόσο πολύ που δεν χρειάζομαι καν το πληκτρολόγιο, το βλέπει. Εδώ είναι. Α, πατά πάνω, Ναι, ρε φίλε. Άστο. Τι τέρα δημοσιογραφία που είσαι. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μιλάμε και να γράφει, εκεί θέλω να πάει η τεχνολογία. Έχω κουραστεί, δεν μπορώ να γράφω, κουράζομαι. Ναι. Εσα κινητά γίνεται. Για να σκέφτεται κιόλα. Κατάλαβε, δηλαδή να το σκέφτομαι, να μην το λέω καν. Ναι. Και να φτιάχνει ένα κειμενάκι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Γιώργο. Χαίρετε. Τι γίνεστε? Πόσες και σήμερα? Τρεις και σήμερα. Τρεις και σήμερα. Έλεγα θα βάλει κανένα γκολ στο 90 ο Μητσοτάκης. Όχι. Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν το βάλε. Τι είπε, αλήθεια. Έβγαλε έναν ωραιότατο λόγο. Ωραία τον ακούσαμε. Μια χαρά μας τα είπε ο άνθρωπος. Εντάξει. Μηνύματα αισιοδοξίας. Προεκλογικά. Σαν πώς μιλάς προεκλογικά και υπόσχεσαι και κάνεις τίποτα. Εγώ τρόμαξα, λέω. Βγήκε μην κλείσει την Ελλάδα πάλι αυτό. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μιλήσει και ήταν ο Γιώργος σαν να βλέπει παιχνίδι σε διαδικασία του πέναλτι. Ναι. Τρομερός και ρουλέτα. Μην μας βάλεις λέω κανένα γκολ στο 90. Εντάξει, έχω και αύριο φυσικά. Αύριο τώρα πέρα την πλάκα, 3 ώρα το μεσημέρι, έχω ραντεβού με τον γιατρό μου για να μου παρουσιάσει το αποτέλεσμα του κοροναϊού. Καλό αυτό. Οπότε αύριο το απόγευμα θα είσαι στον αέρα. Θα εδώ θέλω. Επίσημα θα διαβάσουμε το χαρτί. Live κανονικά. Μπράβο. Αλήθεια, κάτι θέλω να ρωτήσω, να μην το ξεχάσω. Εσείς θα παραμείνετε στο νέο πρόγραμμα όπως είστε δίδυμο? Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Όχι, εντάξει. Εδώ. Μείνετε, εντάξει. Κοίταξε. Θα είμαστε. Θα είμαστε. Απλά μπορεί να υπάρχουν αλλαγές αυτό. Θα δούμε. Να πάμε λίγο πιο πίσω. Να πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά. Γενικότερα μπορεί να έχουμε και κανένα τρίτο εδώ πέρα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Γενικότερα στην απογευματινή ζώνη θα είμαστε με τον Νίκο. Ναι. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα είναι το κόνσεπτ. Εντάξει. Okay, εντάξει. Μα ζητούσαν και παλού, αλλά
Αρνηθήκαμε. Αρνηθήκαμε. Είναι οι νόμοι της αγοράς. Άμα παίρνετε παραπάνω από αυτού να πάτε, γιατί δεν μην πάτε. Έτσι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Εμείς λειτουργούμε με το συνέστημα, να ξέρεις, με τη φανέλα. Α, ακόμα. Ο καθένας να μιλάει για τον εαυτό του, παιδιά. Εγώ δεν είπα κάτι. Λοιπόν, τι θα έλεγα για, για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ναι. Πάλι αρχίζω και οσφρίζομαι γκελίτσα και δεν μου αρέσει. Δεν πρέπει ξανά. Δεν βλέπω να ασχολείται κανένας με το παιχνίδι του Βόλου. Συμφωνώ. Κανένας πάλι δεν ασχολείται με αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και δεν εννοώ στο να βγαίνουμε και να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Δηλαδή, εγώ είμαι συνηθισμένος να ακούω, ξέρω εγώ, τον ρεπόρτερ της ομάδας μου να βγαίνει στο ραδιόφωνο και να λέει η αποστολή είναι αυτή, πιθανόν θα παίξουμε με αυτούς, ο Βόλος έχει αυτούς, το ένα, δηλαδή να υπάρχει μια προστριβή γεγονότων, ρε παιδί μου, να υπάρχει κάτι. Λες και έχουμε ρεπό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το τέτοιο έχω. Και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα είναι να το πληρώσω τόσο πολύ ακριβά στο να μπω στο μήλο, δηλαδή ξέρεις, ζω ένα τεζαβού προπερσινό, που παράτησα την Ευρώπη για το πρωτάθλημα και φέτος νιώθω ότι παρατάω το πρωτάθλημα για την Ευρώπη. Πρόσεχε, το θέμα δηλαδή αυτό είναι να μην επικρατεί και στην ομάδα. Ούτε για τον κόσμο συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, αλλά η ουσία είναι στην ομάδα, μέσα στο ρόστερ, μέσα στον γκρουπ του ποδοσφαιριστών. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω φυσικά τι γίνεται στην ομάδα. Ναι. Ούτε και εδώ δεν ξέρουν και οι άνθρωποι που είναι δίπλα από τη Νέα Μεσημβρία. Εγώ δεν ξέρω που είναι στην Ολλανδία. Ναι. Αλλά είναι αυτό που οσφρίζομαι. Δηλαδή, έχεις ένα προαίσθημα, ρε παιδί μου, βλέπεις μία ένταση. Βλέπεις κάτι, βλέπεις, εδώ τώρα τρεις λαλούν και δύο χορεύουν τώρα, δεν ακούω, ακόμα λέτε με το SDNA βγήκε και είπαν για αυτό τον μπασκετμπολίστα, ή ξέρω εγώ ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή άλλαν τ' άλλον και δεν ακούω τίποτα για το παιχνίδι με τον Βόλο. Μοσκοβίτη, ξύπνησε τους όλους λίγο εκεί πέρα. Να σου πω λίγο κάτι, εγώ τόσα χρόνια που είμαι μαζί με το Σταύρο, πλέον δεν χρειάζομαι καν να μιλήσω μαζί του για να καταλάβω κλίμα, να ξέρεις. Χθες επειδή τον έβγαλα κιόλας, ήταν απεσταλμένος και τέτοια και τώρα και τ' άλλο. Ωραία, με το που τον άκουσα στο τηλέφωνο πριν τον βγάλω, πήρα κλίμα. Δεν χρειάζεται να ακούσει τίποτα άλλο. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Έτσι. Γιατί τώρα βλέπεις, ας πούμε, αντίστοιχα, και λέω αυτό για να μην περιμένουν οι επόμενοι. Ναι, ναι. Οι Αριανοί, ας πούμε, τώρα, θα μου πεις, δεν έχουν Ευρώπη να ασχοληθούν. Εντάξει. Ασχολούνται με το παιχνίδι, με τα Γιάννη, ποιος είναι ο Κάστρο, ποιος είναι, τι δεν είναι. Θα κερδίσουμε με τρεις προπονητές διαφορετικούς πρώτη φορά στην ιστορία. Δηλαδή βάζουν στατιστικά από εδώ, από εκεί, το γυρίζουν, το ξαναγυρίζουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβάνομαι. Μέχρι σε ένα σημείο να το δικαιολογήσω. Κοίταξε, αυτό θα σου έλεγα, ότι ως ένα βαθμό είναι και λίγο φυσιολογικό, έτσι. Ναι, αλλά όμως και η απόλυτη σιωπή σαν να μην δεν υπάρχει παιχνίδι. Ναι, και επίσης άμα είχες κερδίσει και τον Ατρόμητο, ήσουν 2-2, okay. Ναι. Το να έχεις μια γκέλα στα δύο παιχνίδια που είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο με την Κράσνονταρ, okay, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, γιατί η κοινωνία της Ελλάδος είναι πάρα πολύ μικρή, ότι όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ. Όλα φαίνονται από το πώς είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι και οι ποδοσφαιριστές ακούνε ραδιόφωνα και τα επιτελεία ακούνε ραδιόφωνα και όλοι ακούνε ραδιόφωνα. Και site διαβάζουν. Τα πάντα κάνουν. Τα πάντα. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν, όταν βλέπει χαλαρό κλίμα γενικώς, χαλαρώνει και ο ίδιος. Αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Δηλαδή πρέπει να είναι σε επιφυλακή όλη την ώρα. Δηλαδή να τους δώσουν να καταλάβουν ότι αντίστοιχα κρίσιμο είναι και το παιχνίδι με το Βόλο. Δεν θα πας μέσα στον αυτόματο πιλότο να το πάρεις. Σε καμία περίπτωση. Εγώ αυτό με ενοχλεί σήμερα. Δηλαδή όλη την ημέρα να βγει κάποιος, να κάνει, ξέρω εγώ, έστω και ένα ναι, πως το λένε οι Ολλανδοί, ξέρεις οι Ολλανδοί, όταν θέλουν να πετύχουν κάτι, κάνουν και επίτηδες, βγαίνουν στον αέρα στα ραδιόφωνα και καλά με εκτάκτηση ειδήσεις και τι μας λένε για τα νέα της προπόνησης. Κατάλαβες, δηλαδή για να τονίζεται το ενδιαφέρον. Ναι. Ας πει κάτι, ας πούμε μια αρλούμπα ρε παιδί μου, να κυκλοφορεί στο αίμα που λένε. Τι παγωμάρα είναι αυτή πάλι. Καταλάβατε. Εντάξει, θα το κρατήσουμε ψηλά. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα με καλύτερο. Άλλο, ναι. Τι γίνεται. Πάντα με φασαρία βγαίνεις εσύ. Κλείς το παράθυρο. Δεν μπορώ, ρε. Γιατί δεν μπορείς. Βάλε το κοντίσιο. Λοιπόν, για πες. Θέλω να πω τη συνέντευξη, μάλλον τη συνέντευξη. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός τα ακούσατε, έτσι. Εγώ όχι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν προλαβα. Σημεία κρατήσαμε, ναι.
τα σημεία. Ποια είναι αυτά τα σημεία που κρατήσατε? Γιατί το βασικό, ένα από τα βασικά σημεία δεν το κρατήσατε, ίσως το βασικότερο δεν το κράτησε κανένας. Για μένα η ουσία είναι προσέξτε γιατί θα το κλείσουμε. Δεν το κλείνουμε τώρα, αλλά προσέξτε γιατί θα το κλείσουμε. Ξέρεις ότι μίλησε για κυλιόμερα ωράρια εργασίας? Όχι, αυτό δεν το πρόσεξα. Δεν το πιάσε αυτό. Το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό, άδερφε. Ναι. Κυλιόμενα ωράρια εργασίας. Για να μην έχουμε, λέει, συνωστισμό στα λεωφορεία. Νομίζω το πιο βασικό είναι αυτό, άδερφε. Και αυτό αν έρθει τώρα και μετά τον κορονοϊό και φύγει, θα μείνει. Να το γνωρίζετε. Ένα αυτό. Δεύτερο, με το Χατζησαφή τι έγινε, ρε φίλε? Με ποιον? Ναι, ρε Νίκο. Το ξεχάσαμε αυτόν. Χατζησαφή, παιδιά. Δεν. Τι δεν? Δεν. Βλέπεις να υπάρχει κάτι με το Χατζησαφή? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι κινήσεις που θα κάνει ο Άρης. Βλέπουμε εκεί το τελικό του κυπέλου εκεί πέρα που έπαιξε και ερχόταν. Οι κινήσεις που θα κάνει ο Άρης στο σημείο στις τελευταίες μέρες είναι δεδομένες. Πέραν του Ματέο, στόπερ, αριστερό, μπακ και βλέπουμε για εξτρέμα, θα πάρει ακόμα ένα. Αυτό, μέχρι εκεί. Δηλαδή, μένει στην ομάδα του? Για την ώρα, ναι. Αν η ομάδα του τον αφήσει και δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα, θα πας να τον πάρεις. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάλι. Δεν είναι. Αφού υπάρχει, λέει, συμβόλαιο ότι αν το ζητήσει η ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί να... Αυτοί όμως ζητήσαν λεφτά. Αυτοί ζητήσαν λεφτά. Τι έκανε. Και του βάλανε μπλοκ. Του βάλανε μπλοκ. Ωραία. Δεν μου λες, Νίκο, όχι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παρακαλώ, Σκοβίτης. Εσύ, είσαι ΠΑΟΚ, σκέφτεσαι ΠΑΟΚ Τσίρικα, εγώ είμαι Άρης, σκέφτομαι διαφορετικά, όχι σαν Άρης. Ναι. Μιλάω ότι σκέφτεσαι εσύ με την καρδιά σου, ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω πιο σφαιρικά το θέμα. Ναι. Την καρδιά μου. Πού συμφέρει την ομάδα σου να παίξει? Να παίξεις το Champions League, να περάσει Krasnodar ή να παίξεις το Europa? Και από οικονομικής άποψης και από άποψης βαθμών και από άποψης οτιδήποτε. Από άποψης βαθμών πιθανολογώ ότι είναι καλύτερα στο Europa. Από άποψης με οικονομικής δεν υπάρχει θέμα τέτοιο ζήτημα. Από ποια? Αλλάζεις εντελώς όταν πας στο Champions League. Περίμενε. Πώς αλλάζεις? Να κάνεις 0 στα 6? Γιατί να κάνεις 0 στα 6? Γιατί προς τα εκεί βάδιζες. Γιατί βαδίζεις προς τα εκεί? Γιατί θα είσαι στην τελευταία κατηγορία, να πούμε, και θα παίζεις, ας πούμε, με τελευταία γκρουπ δυναμικότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και απαραίτητα τίποτα. Και τι λέει αυτό? Εντάξει. Παιδιά, τώρα εδώ δεν μπορείτε, έχετε θέμα σοβαρό. Εσένα ποιος σου λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους του Champions League θα είναι η ίδια ομάδα? Ναι. Όποια και να είναι η ομάδα αυτή. Εγώ σου λέω και κάτι άλλο. Και 0 στα 6 να κάνει, μόνο τα λεφτά που θα βάλει στην τσέπη. Νομίζω... Πόσα θα γίνει αυτά? Δεν θα είναι καμιά ενίκο, πόσο, καμιά κοσάρα δεν θα είναι? Γιατί να είναι? Παιδιά, εγώ δεν ξέρω. 25 είναι, 25 είναι όταν θα πάρει όλο το. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσα πιλωτικό είναι τα χρήματα. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Αν θα πάρεις... Έχω δει από 21, έχουν πάει 23, έχουν πάει 25. Συγγνώμη, δεν λίγο, το ξέρω. Συγγνώμη. Όχι, το είναι το market pool. Το market pool είναι ένα κομμάτι. Που το έπαιρνε. Που το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, γιατί η δεύτερη ομάδα δεν είναι. Τώρα ο Ολυμπιακός μάλλον περνάει. Ναι. Φυσιολογικά. Είναι το market pool. Έτσι, κάτι που μοιράζεται. Το market pool των 25 εκατομμυρίων πάει στο 12,5. Δεν είναι 25 εκατομμύρια το market pool. Όλο το πακέτο είναι 25 εκατομμύρια. Μέσα στα 25 είναι και το market pool. Υπάρχει το bonus της UEFA, υπάρχει το bonus με τα αποτελέσματα. Νομίζω η νίκη είναι ένα 800, ισοπαλία 900 χιλιάρικα. Είναι τα τηλεοπτικά, είναι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σου πω σιγουριά ακριβώς νούμερα εγώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Και πέφτεις, ας πούμε, με την Bayer, ναι, την Ατλέτικο Μαδρίτης, mm-hmm, έτσι. Και για να σου πω, ρε φίλε, τώρα να πούμε, εκείνη την Αταλάντα, να το πω έτσι. Ναι, ωραία. Έτσι. Ή ματσάρες. Με την Μαρσέη. Ναι. Ή με τη Μαρσέη. Σε άδειο γήπεδο. Ναι. Πόσες πιθανότητες έχεις να πάρεις ένα βαθμό? Λίγες. Εκτός ξέχασε το. Δεν παίρνεις τίποτα. Να στο αντιστρέψω το ερώτημα. Εσύ προτιμάς να παίζεις με την Κόλο Σκοβαλίδικα ή με τη Λίβερπουλ? Οικονομικά. Γενικά, ρε παιδί μου, θες να βλέπεις τον Μάγος να παίζει με τη Λίβερπουλ ή με την Κόλο Σκοβαλίδικα? Πρόσεξε να δεις,
αν είμαι μέσα στο γήπεδο με τη Λίβερπουλ. Αν δεν έχει κόσμο, με την Κόλος Κολομπαλίνκα. Άλλη άποψη έχουμε. Βάλε τον επίλογο για να πάμε στο break. Κατάλαβες. Εγώ σαν οπαδός θέλω να είμαι στο γήπεδο. Αν είμαι στο γήπεδο, ναι. Είμαι μαζί σου. Από τη στιγμή που θα είναι άδειο το γήπεδο, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Να σε καλά. Κατάλαβες. Ναι. Να σε καλά. Για να πάμε και στο διάλειμμα. Καλή, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνεται επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender ή αλλιώς γκομενομαγνήτης. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά εμπιστοποιείς σε λίγες μονομέρες. Λένε κάποιοι φίλοι μου τώρα. Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσα τουριστικά. Έχουμε πολλούς στην πόλη. Και πάρετε φόρμα να δουλέψει στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-2962-datalabs.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε την καταγραφία του Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14. Αλφα. Αν θέλετε να αποκτήσετε βρωμό στο μπάσκετ Σάτο Μοσχοβίτη, που κάποτε μεσουρανούσε, θα λέγαμε, ως παίχτης του ασβεστοχωρίου, με το αριστερό του, το φαρμακερό. Και του Χορτιάτη, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, στη Χάθ, να ξέρετε ότι ξεκινούν με ασφάλεια τηρώντας οδηγίες του ΕΟΔΗ, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παραρτήματα σε Καλαμαριά και Ασβεστοχώρη, όπου ακόμα οι προπονητές δείχνουν τη φωτογραφία του Μοσχοβίτη που είναι κρεμασμένη κάπου και λέει: Κοιτάξτε τον, δείτε τον αυτόν που έφτασε και τι έκανε. Εντάξει. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση επιμόρφωση γυμναστική, στην ΧΑΔ γυμνάζει και εκπαιδεύει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, σαν τον Νίκο Μοσχοβίτη. Τηλέφωνο 2316-001000 και ymca.gr. Break και επιστρέφουμε. Πέσα στον αέρα, ρε! Σιγά την πόρτα που θα κλείσει. Αθλητικό Λίμπερ 107,4, σαν το σκύλο με τον γάτο, σαν το σκύλο με τον γκάτο, κάποια στιγμή ίσω. Το επόμενο καλοκαίρι τώρα. Είναι, από την άλλη εβδομάδα είναι ποιο είναι. Όχι, μεθεπόμενη. Μάλλον πάμε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια σταθερότητα γενικότερα σε αποφάσεις. Πώς το λένε. Ναι, 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 ναι. Θα κανονίσουμε τον Κιώση να φτιάξουμε ένα σποτάκι. Ναι. Αλλά θα πρέπει να μην έχουμε την απάντηση, κατάλαβες. Δηλαδή έχουμε... να ακούγεται μόνο το. Το ναι, ποιος είναι, θα παίζει αυτό. Ναι, αλλά δεν. Το ρυθμικό. Το ρυθμικό είναι ποιος είναι ή το κανονικό από το γήπεδο. Το ρυθμικό. Ρε. Και θα ναι, βάλουμε κάτι από πίσω. Ναι. Θα βάλουμε κάτι άλλο από πίσω. Και βάλουμε τη Μαρλίνη να λέει ο Νίκος. Και ο Νίκος. Εδώ δεν βαριλίζει να απαντάει. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, γεια σας παιδιά. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Έλα, ξεκινάμε με τα παιχνίδια. Πάμε. Από το ρίσο Άρης εύκολα, δύσκολα κερδίζει. Κάτσε ρε, πέμπτη είναι σήμερα, αύριο πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει, άντε, αφού το ξεκίνησες, πες το. Ναι, τα είχαμε πει και στην πρώτη αγωνιστική, πήγαμε καλά με έλυπες, ταξιδιάρι. Σωστά. Είπαμε εύκολα δύσκολα πρώτα αγωνιστική κερδίσουμε και οι δύο, εύκολα δύσκολα κερδίσαμε. Δεν μιλήσαμε για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης τα κατάφερε. Εμείς δεν τα καταφέραμε και ούτε αξίζαμε να καταφέρουμε. Τώρα το αφήνουμε αυτό. Mm-hmm. Εμείς εύκολα δύσκολα πιστεύω θα κερδίσουμε. Με λίγη καλή προσπάθεια. Τώρα για το φίλο μου Αργιανό που πήρε και ανησυχούσε και τα οικονομικά, το πιο απλό θα του πω. Είτε περάσει ο ΠΑΟΚ είτε περάσει, η διαφορά είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο και κάτι. Ο Ολυμπιακός παίρνει 32 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ παίρνει 26. Δεν μπορεί να είναι τόσο μικρή, ρε. Τόσο είναι. Ο ΠΑΟΚ πάει δεκαετία. Σήμερα τα είπανε. Κάτσε, εννοείς με τον Ολυμπιακό τη διαφορά αυτό, εννοείς. Τι αλλάζει. Ναι, οκ. Okay. Εγώ νόμιζα εννοούσε σε σχέση με το να είναι στου ομίλου του Europa League και να είναι στου ομίλου του Champions League. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Όχι. Ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σήμερα τα είπα, παιδιά, πάει δεκαετία, δεν πάει τελευταία πενταετία και ο ΠΑΟΚ ήταν καλός την τελευταία δεκαετία. Okay. Σχετικά καλός. Okay. Εγώ απλά, ωραία, ό,τι έχει να κάνει με νούμερα, έτσι, γι' αυτό το και πριν απέφυγα να απαντήσω, ναι. Από τη στιγμή που δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή να σου πω ότι θα ξαναδεί, παίρνει 5 ευρώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, γιατί διαβάζω. Είναι όλα ξεκαθαρισμένα. Okay, okay. Πάντα μιλάμε, αν περάσουμε έτσι. Ναι, ναι. Είναι 32 Ολυμπιακός, είναι ένα και κάτι το Μαριανό. Είναι σχεδόν δηλαδή, πολύ λίγοι. Αν δεν κατάλαβε, δηλαδή, αν αποκλειστούμε εμείς, είναι ένα και κάτι, δεν είναι τεράστια διαφορά. Και είναι 32 με 26, γιατί το ξαναλέω είναι δεκαετίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Τώρα που είπε ότι τον ΠΑΟΚ, εντάξει με τα δικά του τα τέτοια, τα θέλω, ότι δεν θα πάρω τον βαθμό, ο ΠΑΟΚ απέδειξε. Αν πεις ότι είπες έκταση στην υψηλό καφενείο, απόδειξε με ομάδα κανονική Champions League, για την τελευταία 10 χρόνια, αν μπορεί ή δεν μπορεί να κερδίσει και αν μπορεί να πάρει βαθμούς. Mm-hmm. Και θα πάρει και από εκεί που η νίκη πάει σχεδόν 2.700 και η ισοπαλία πάει 900. Και επίσης... Είναι μια σχέση, παιδιά, αν παίξουμε UEFA με Champions League. Επίσης είμαι σίγουρος ότι αν περάσει την Krasnodar, θα έχει και άλλες προσθήκες στο ρόστερ του. Ναι. Και άλλη προσθήκη, θα πω, σε πρώτη φάση. Ή και προσθήκη. Και να δούμε μετά προσθήκες. Ναι. Τώρα, αλλά λέμε, ναι. Mm-hmm. Αν περάσουμε στο UEFA, έχουμε πολλές ελπίδες να προχωρήσουμε.
Δεν λέω ότι θα προχωρήσουμε, λέω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες. Δεν το ξέρεις. Απλά αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι η ομάδα που ξεκίνησε να παίζει με την Μπεσίκτας, έτσι, εκείνη η ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτή που είναι και τώρα σχεδόν, έτσι, που δεν είναι ακριβώς η διαιτησία, είχε τον Ζίβκοβιτς, αν μπει στους ομίλους του Champions League θα είναι πολύ διαφορετική. Γιατί, μην κοροϊδευόμαστε, η ομάδα που ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με την Μπεσίκτας, ποιοτικά απέχει πολύ από το επίπεδο ομίλων Champions League, έτσι. Ας πούμε, η προσθήκη του Ζίβκοβιτς είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη. Οι προσθήκες τελευταίες των δύο είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Του Τσόλα και του, πες το, και του Αγκέ. Ματσόλα. Ναι, αν περάσει κιόλα, μπορεί να κάνει και άλλη τέτοια προσθήκη. Αυτό το λέω. Ναι. Ξέρεις στις 32 ομάδες, αν περάσουμε το Champions League, τι θέση έχουμε. 32η ή τι. 24η. Α, οκ. Το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρα. Και άσε τους άλλους να λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει στην Ευρώπη και δεν ράνει. Πρόπερσι απόκλεισαμε σχεδόν ένα μικρό όμιλο Champions League. Άστα στο UEFA κάναμε μόνο μια νίκη σε 6 αγώνες. Ναι. Κατάλαβες. Και επειδή και άλλη δεκαετία είμαστε 23. Βρε, παίρνα να πάρεις τα 26 που λέμε τώρα. Παίρνα να πάρεις τα 26. Ωραία. Να αλλάξεις την κατάστασή σου. Να φύγει το FFP από πάνω σου και γενικότερα να επιστρέψει σε μια κατάσταση normal. Εντάξει. Και το άλλο μετά είναι θα το βρούμε. Είναι που ανησυχούν οι άλλοι για εμάς τώρα. Άκου τώρα τι είπε ο άνθρωπος. Όντως, ναι. Άκου τώρα τι είπε. Δεν κοιτάει πίσω ότι αποκλείστηκε. Μα και εκτός από αυτό, δηλαδή. Εγώ ακούω τις απόψεις γενικότερα. Απλά δεν θες η ομάδα να είναι πάντα με τους καλύτερες. Να παίζει με τους καλύτερους. Δηλαδή, προτιμάς να παίξει με την Μπαρτσελόνα ή προτιμάς να παίξει, ξέρω εγώ, με την Πέστρα, Νικό, με τη Ριέκα. Οκ, okay, ναι, τη Ριέκα έχει παίζει πιθανότητα να κερδίσει. Ναι, το ξέρω. Οκ, αλλά με την Μπαρτσελόνα παίζει με την Μπαρτσελόνα. Τι να κάνουμε. Σίγουρα. Αυτό το έλεγε, αλλά το έλεγε με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Μόνο αυτό καταλάβαινε τι ήθελε να πει. Okay. Ήταν γύρε από τα Μπούμερακ. Μόλι τον είπε για την Κόλο Κόλο και την τέτοια, είπε με τη Λίβερπουλ. Που είναι και το λογικό. Τέλο πάντων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Να σε καλά. Να σε καλά. Επόμενος, φιλιά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Γεια σου, Νεκτάρια. Έχει καθυστερήσει, τώρα πέρα από όλα που συζητάμε, ναι, ναι, να βγει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, ενώ δηλαδή... Γιατί η Super League είναι τόσο οργανωμένη. Ναι, μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση, ναι, δηλαδή πρώτη φορά πρέπει να έγινε αυτό. Ναι, εδώ γιατί... οι άλλοι ξέρουν σε άλλα πρωταθλήματα η ημερομηνία που παίζουν το Μάρτιο και εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει η επόμενη αγωνιστική. Ναι, γιατί εντάξει, μετά είναι τα άλλα τα παιχνίδια, πώς τα λένε. Γιατί είμαστε για γέλια, γι' αυτό. Τέλος πάντων. Γιατί τι, περιμένουν σήμερα να δουν τι θα κάνει η ΑΕΚ. Μόνο αυτή η δικαιολογία υπάρχει, πάλι το έχουν τραβήξει πάρα πολύ. Είναι για γέλια. Λογικά ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που παίζει Τετάρτη ή Σάββατο θα παίξει Κυριακή, εντάξει. Λογικά. Το παιχνίδι, λογικά. Στην έδρα. Εντάξει. Τώρα αυτό που έγινε με το μπάσκετ, δηλαδή εντάξει, ο Πανιώνιος, ιστορική ομάδα, ρε παιδιά κτλ. Αλλά εντάξει, δηλαδή τώρα γιατί πήγανε πίσω την ημερομηνία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήγαν πίσω την ημερομηνία, ούτως ώστε ο Πανιώνιος να μπορεί να έχει κανένα συμβόλαιο για να κατεβάσει ομάδα, να μην ξεκινήσει με μείον 2. Γι' αυτό την πήγανε πίσω. Αφού είπαν ότι μπορεί να κατεβεί. Όχι, είπαν, επειδή ξέρω την προκήρυξη, μπορεί να κατεβεί και με το εφηβικό. Μπορεί. Γιατί χθες κάπου διάβαζα ότι πρέπει να έχει 8 συμβόλαια για να κατεβάσει και το εφηβικό. Πανιώνιος έχει παραπάνω από μισό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Πανιώνιος δεν έχει καν διοίκηση αυτή τη στιγμή, τίποτα δεν έχει. Τέλειο. Ναι. Αλλά είναι δηλαδή, συζητήσει, υποτίθεται για να αλλάξει το διοικητικό καθεστώς και τέτοια. Τέλειο. Ναι, ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή βαδίζει στα τέτοια στα χνάρια του ποδοσφαίρου. Που προσπαθούν τώρα να βρουν. Πώς το λένε. Επιχειρηματία. Νομικό παράθυρο για να κατέβει γάμα εθνική. Ούτε Football League μπορεί να κατέβει. Ναι. Τρομερά πράγματα. Γενικά ο Πανιώνιος. Γενικά ο Πανιώνιος, σαν σύλλογος, είναι σε φάση διάλυσης. Είναι εντάξει. Και να, ανέλαβε την ομάδα ο Δάρας. Έχει κάποια στιγμή. Εντάξει, ο Δάρας. Ποτέ στη ζωή του δεν. Για 4 έφηβους και 8 επαγγελματίες, λέει, επιτρέπεται, μου λένε εδώ πέρα. Πόσο? 4 έφηβοι και 8 επαγγελματίες. Και αυτό που σου είπα και εγώ. Ναι. Αυτό που σου είπα. Δεν ξέρω αν θα έχει 8 συμβόλαια και επαγγελματίες μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά είναι κάτι μπορεί πολύ ωραίο. Μπορεί να κάνει 8 μηνιαία συμβόλαια. Λέω ένα παράδειγμα για να ξεκινήσει μια ναι, πρώτη αρχή. Ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Απλά η μία ομάδα, η αντίπαλη που είναι να παίξει, έχει να παίξει από 5 Μαρτίου και θα παίξει με το καλό 3 Οκτωβρίου. Λογικά θα περάσει τον Πανιόνιο όπως και αν είναι. 7 Οκτωβρίου και 10 Οκτωβρίου. Δηλαδή. Και μετά αρχίζει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι εκεί πολύ normal αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, ενώ όλες οι άλλες ομάδες 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν τελειώσει. Ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο έχει πάλι παιχνίδια κυπέλου. Τη Δετάρτη πάλι έχει παιχνίδια κυπέλου. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Για τον Πάκο στο τέλος θα δούμε αν είναι και τόσο κακό, γιατί έχει διάφορες απουσίες. Οπότε μπορεί μέχρι τότε να έχουν γυρίσει όλοι. Τέλος πάντων. Okay. Τώρα περιμένουμε ο Πάκο τι θα κάνει την άλλη Τετάρτη. Έχουμε φυσικά σήμερα την ΝΑΕΚ. Και αν πάει καλά σήμερα το κράτο. Σήμερα, σωστά, ναι. It's a gal. Ναι.
σήμερα αν πάει καλά το crash test που θα γίνει στην Ουγγαρία, με 10 ή με 20% θα γίνουν τα παιχνίδια των ομίλων. Ναι. Μάλιστα. Σήμερα εκεί έχει 20% είπαμε νεκτάριε. Κάπου προς τα εκεί πρέπει να είναι. 15 ή 20 χιλιάδες. Κάπου είδαμε μέχρι 20.000. Αυτό είδα και εγώ. Αυτό είδα και εγώ. Άμα μέχρι 20.000 πάει στο 30%. Εντάξει, τώρα αναλόγως και τέτοια. Το κακό είναι ότι στο Ισραήλ, δεν ξέρω αν το μάθατε, ναι, ότι από αύριο σταματάνε όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Α, σταματάνε, ε. Πάει και ο Δόνης. Ναι, στο Ισραήλ γενικά λίγο η κατάσταση πρέπει να έχει ξεφύγει. Έξι κρούσματα έχει μάθει το Δόνη. Ναι. Ναι. Και φυσικά η ομάδα του Λουτσέσκου, η οποία ήταν πρώτη και περνούσε άνετα από τα τόσα κρούσματα. Το φάγαν το Ρασβάν. Το φάγαν το Ρουμάνο. Τη φάγαν την προπονητάρα πάλι. Να τη ρίξουν με τα χαρτιά από την πρώτη θέση. Τη Ρουμάνη και Αλεπού. Να σε καλά, Νεκτάριε. Φυσικά ένα άλλο στατιστικό. Πες το. Άμα κερδίσει ο Άρης τον Μπάζη Γιάννενα την Κυριακή, ας ψάξει κάποιος. Με τρεις διαφορετικούς προπονητές, ναι, το είπαμε και πριν. Ναι. Ας ψάξει κάποιος οπαδός του Άρη ή κάποιος στατιστικολόγος του Άρη. Μετά από πόσα χρόνια ο Άρης θα είναι πρώτος μόνος στη βαθμολογία μήνα Σεπτέμβριο. Ναι, αλλά με αγωνιστικές να εκκρεμούν όμως. Με παιχνίδια βασικά να εκκρεμούν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουν γίνει τρία παιχνίδια. Και αν, δηλαδή, και αν φέρουν χ, εντάξει, δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει τρία στα τρία. Ας το πάρει πρώτα και θα το δούμε μετά. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Νεκτάρι, για να πάμε και στο τελευταίο. Καλά, φιλιά στον Γκέτο. Γεια σας. Θερμιγκέτο, φάγαμε πακέτο. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Εγώ ακούγομαι. Εσείς ακούγεστε, βεβαίως. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω. Καλώς ήρθατε. Το όνομά σου? Νόντας. Γεια σου, Νόντα. Έλα, ρε, Νόντα. Γύρισα από τη δουλειά, άνοιξα το ράδιο και έπεσα πάνω στην κουβέντα για τα market pool, τα λεφτά κτλ. Εδώ, έλα. Κατατόπισε μας. Έχεις εικόνα ακριβώς? Λοιπόν, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Έχω εικόνα να πω το εξής. Με το καλημέρα, που δεν είναι αυτό που πήρα για να πω, αλλά θα στα πω στο ξεκίνημα. Παίρνεις 15 κόμμα κάτι με το καλημέρα. Ναι. Δηλαδή. Μετά το match τα παίρνεις περίπου 15 κόμμα κάτι εκατομμύρια, έτσι. Στο Europa League είναι 3, είναι 2,9. Mm-hmm. Δηλαδή η διαφορά είναι μέρα με τη νύχτα. Τώρα όσον αφορά το market pool, εξαρτάται από τη θέση που θα τερματίσει, ας υποθέσουμε στο κακό σενάριο γιατί έχουν παουξής, ας υποθέσουμε σενάριο ότι περνάει ο Ολυμπιακός και δεν περνάει ο ΠΑΟΚ. Το market pool βγαίνει με το τέλος του group stage, δηλαδή αν βγει τέταρτος ο Ολυμπιακός στον όμιλό του, θα πάρει περίπου 1,5 εκατομμύριο έξτρα. Ναι. Επειδή δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ. Αν βγει τρίτος, θα πάρει 3 εκατομμύρια. Θα πάρει το 20% από το market pool που δικαιούται. Mm-hmm. Δεν είναι τρομακτικά τα λεφτά του market pool όσον αφορά για τη χώρα μας. Όπως και να έχει, αν κάτσουμε να σκεφτούμε τα πολλαπλά ωφέλη που έχει η ομάδα ειδικά του ΠΑΟΚ αν περάσει στους ομίλους του Champions League, δεν θα σκεφτόμαστε καν τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα είναι το οικονομικό για να λύσεις κάποια θέματα της πρώτης ημέρας, πιθανόν και καλύτερες μεταγραφές μέσα στην πρώτη εβδομάδα που θα περάσει ο ομίλους, αλλά τα ωφέλη από διαφημιστικά, από τηλεοράσεις που θα σε παίρνουν, λέγουν να σου λένε θέλω να δείξω στην Ιταλία το ΠΑΟΚ Ίντερ παράδειγμα, θέλω να δείξω το ΠΑΟΚ Λίβερπουλ στην Αγγλία. Mm-hmm. Πόσα λεφτά θέλετε, φαντάζεστε τη διαφορά χρημάτων από το να σε πάρει ας πούμε η Παρτιζάν χωρίς παρεξήγηση να δείξει το μάτι Σερβία ας πούμε και τα λοιπά το ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Όπως και να έχει, θα έρθουν τετραπλάσιοι, οκταπλάσιοι, δεκαπλάσιοι μάνατζερ να δουν ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα πιθανόν ή ΠΑΟΚ Μάνστερ Σίτι ή ΠΑΟΚ Λίβερπουλ, μόνο και μόνο φαντάζεσαι για να βρουν ένα-δύο παίκτες να ξεχωρίσουν από μια μικρή αγορά όπως είναι η Ελλάδα. ΠΑΟΚ Μάνστερ Σίτι, ο Γιαννούλης να κάνει τη μισή εμφάνιση που έκανε την Μπενφίκα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια να πω το εξής. Ας περάσουμε πρώτα με το καλό. Και θα πρέπει, το αν θα περάσουμε δεν σημαίνει κατευθείαν ότι εξαργυρώνεις την επόμενη χρονιά την επιτυχία. Όχι. Mm-hmm. Θα την διαχειριστεί σωστά. Γιατί και το Euro πήραμε το 2004 και είδαμε μετά που πήγε το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Okay. Αν εκμεταλλευτείς αυτό που εκμεταλλεύεται ο οργανισμός που λέγεται Ολυμπιακός, έτσι, η εταιρεία, αν το πούμε, που δουλειάς λέγεται Ολυμπιακός, αν το εκμεταλλευτούμε σωστά, κάθε χρόνο θα βγάζουμε έναν Γιαννούλη, κάθε χρόνο θα βγάζουμε δύο Γιαννούλιδες και ούτω καθεξής. Θα φέρνεις παίκτες γιατί θα έχεις πιο ελκυστικό όνομα πλέον, θα έρχονται παίκτες που δεν θα σήκωναν το τηλέφωνο σε άλλες περιπτώσεις. Θα έρχονται μάνατζερ οι ίδιοι εδώ πέρα σε άλλες περιπτώσεις που δεν θα σηκώναν το τηλέφωνο για να μιλήσουν μαζί σου για τους ποδοσφαιριστές τους. Και θα πρέπει δηλαδή πρώτα σίγουρα πρέπει να μπεις και μετά να το εκμεταλλευτείς σωστά. Τώρα, εντελώς προσωπική άποψη θα πω κλείνοντας, ναι. Αν ήταν στο χέρι μου, αν ήταν στο χέρι μου, με το Βόλο θα κατέβαινα με την Under 12. Αν ήταν στο χέρι μου, έτσι. Μάλιστα. Το λέω εντελώς οπαδικά αυτό που λέω, θέλοντας να πω το ότι τα ωφέλη από μια πρόκριση με την Krasnodar είναι τόσα πολλά
που θα ξεχάσω ακόμα και μία πιθανή ήττα από το Βόλο. Αυτό θέλω να πω. Να μείνεις πίσω, δεν είναι έτσι. Σε αυτό διαφωνούμε. Ναι, το να μείνεις πίσω, έχοντας το χρόνο να διορθώσεις κάποια πράγματα, είναι καλύτερο από το να μείνεις εκτός ομίλους, γιατί συμφωνούμε. Δεν έχεις το χρόνο να το διορθώσεις μετά. Ναι. Σε αυτό συμφωνούμε. Είναι ένα μάτς. Ναι. Αυτά εντελώς προσωπική άποψη, έτσι. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ με τους φίλους που λένε προσοχή στο μάτι. Καλά, ναι, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Ναι. Απλά βλέπω ότι είναι τόσο μεγάλη πόρτα που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί είναι 90 λεπτά. Και αν κάνουμε σωστά αυτά που πρέπει, αυτά τα 90 λεπτά, δεν θα θυμάται κανένας μια ενδεχόμενη απευταία αποτυχία με οποιοδήποτε μάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Καλή συνέχεια. Έγινε Νόντα, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν. Ωραίος ο Νόντας. Θα τον ακούμε. Παπαντονίου. Μεγάλη μορφή. Κολοσιαία μορφή. Και έχει πολύ κολλικό λογικά. Λοιπόν, μεγάλη μορφή. Ευχαριστούμε τα Data Labs που ήταν μαζί μας. Αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Παρακαλώ. 2310-22-29-62 datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία των Data Labs στο κέντρο της πόλης. Και ευχαριστούμε εννοείται και τη Χάνθ. Μια εκπομπή που φυσικά θα είχε τη Χάνθ ως υποστηρικτή λόγω του μπασκετικού Νίκου Μοσχοβίτη. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, το θρυλικό του αριστερό που τα παιδιά τον έχουν ως σίδελο. Έχω προλάβει και το ανοιχτό της Χάνθ, έχω παίξει. Όντως. Ναι, βέβαια. Και έχεις κάνει φανταστικές εμφανίσεις. Όχι, είχαμε παίξει μια ομάδα που την είχαμε κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Βίκτορα το λέγανε. Άμς Βίκτορ. Άμς Βίκτορ, μάλιστα. Εντάξει, τέλος πάντων, όπως και να έχει ο Νίκος, είναι ένας θρύλος του μπάσκετ στο χώρο, στην τοπική κοινωνία. Ενδεχομένως μπορούσε να γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για τον Νίκο. Η Χάθ που έχει παράρτημα στο Σβεστοχώρι και στην Καλαμαριά, εννοείται, χρόνια τώρα, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων και στο κέντρο της πόλης, εννοείται, τηλέφωνο 2316-00000 και ymca.gr. Ακολουθεί το ΠΑΚ 24-4-4-4. Με τον επιτελάρχη εδώ πέρα και όλο το... Λέγε ρε. Και τον επιτελάρχη εδώ μαζί με το επιτελείο του. Θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:30 με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια σε όλους.